Δείτε την εκπομπή «Ελεύθερο προφίλ». Συνεντεύξεις με τη Σόφη Καλαβριζιώτου. Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε στην εκπομπή «Ελεύθερο προφίλ», μια εκπομπή που ασχολείται με συνεντεύξεις προσωπικότητων από το χώρο της πολιτικής και από οποιοδήποτε άλλο χώρο παρουσιάζει ενδιαφέρον. Σήμερα η εκλεκτή μου προσκεκλημένη είναι ο τέος υπουργός και νυν βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Κύριε Καραγκούνη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία, για την πρόσκληση. Και βεβαίως θα χαρώ να κάνουμε έτσι πάντα αυτές τις ωραίες συζητήσεις που ενδιαφέρουν. Θα κάνουμε σίγουρα μια ωραία συζήτηση. Αποτελεί και δική μας τιμή η παρουσία σας εδώ. Και ο δεύτερος προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Βασίλης Μαρτζούκος, ο οποίος είναι αντινάβαρχος εν αποστρατεία και ταυτόχρονα είναι και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Κύριε Μαρτζούκο, καλώς σας μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Χαιρόμαστε για την παρουσία σας εδώ. Απευθύνομαι στον κύριο Καραγκούνη. Θα ήθελα την απόψή σας για τα εύσημα που απένειμε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο κύριος Τζέτιλον, στον Πρωθυπουργό της χώρας μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν αυτονόητα τα εύσημα, με τη λογική ότι αναγνωρίζεται μια προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση στο οικονομικό πεδίο. Είναι σημαντική. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, δυστυχώς σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Να θυμίσουμε, τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε περάσει πρώτα απ' όλα από την πανδημία, που σίγουρα άφησε αρκετά απότοκα, αλλά και μετέπειτα με τις γνωστές επιπτώσεις και του πληθωρισμού και της ακρίβειας, που ακόμα περισσότερο πιέζει τα νοικοκυριά και βέβαιως την οικονομία. Παρόλα αυτά, αυτό το παρόλα αυτά θέλω να ακούσω. Παρόλα αυτά, τα εύσημα έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πολύ μεγαλύτερους από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, και βεβαίως με την άνοδο. Εγώ θα έλεγα την εντυπωσιακή άνοδο του ΑΕΠ τα τελευταία πέντε χρόνια. Να θυμίσω επίσης ότι το 2019 το ΑΕΠ ήταν κοντά στα 187 δισεκατομμύρια ευρώ και τώρα αγγίζουμε τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε αριθμούς που παραπέμπουν πίσω στο 2007-2008, τότε που είχε και το μεγαλύτερο ΑΕΠ η χώρα, που είχε καταγράψει ποτέ η χώρα. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι οι ρίζες, όπως συνηθίζω να λέω, της οικονομίας αρχίζουν και τροφοδοτούνται με νερό. Προφανώς υπάρχει δύσκολη κατάσταση, θα αναφέρουμε και στη συνέχεια. Αλλά από εκεί και πέρα η πορεία και οι προοπτικές της οικονομίας είναι πάρα πάρα πολύ καλές. Και αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο στην καλύτερη οικονομική διαχείριση των πραγμάτων, αλλά και στην ακόμα μεγαλύτερη βιωσιμότητα του χρέους, γιατί ξέρετε, το χρέος πάντα βγαίνει από το λόγο του ΑΕΠ, βεβαίως. Ακριβώς. Σε ποσοστό. Πάντως, ο κύριος Τζετιλόν έκανε συγκεκριμένη αναφορά, κυρία Καραγκούνη, στην οικονομική κατάσταση της χώρας μας και εσείς επιβεβαιώσατε με την ανάλυσή σας και αυτό το σημείο. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης απολάβει στην διεθνώς και ευρωπαϊκά ιδιαίτερης εκτίμησης, θεωρείτε ότι ασκεί με δυνατό τρόπο την εξωτερική του πολιτική? Θέσατε, βάλατε και ένα άλλο σημείο που έχει να κάνει όχι μόνο με την οικονομική ανεξαρτησία της χώρας και την καλύτερες επιδόσεις της χώρας. Έχετε και τον αντινάβαρχο εδώ, έναν αξιοσέβαστο, θα έλεγα, άνθρωπο των ενόπλων δυνάμεών μας, αλλά όχι μόνο. Τώρα σε συμβουλευτικό περισσότερο χαρακτήρα, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Όχι μόνο λοιπόν οικονομική ανεξαρτησία, αλλά και εθνική ανεξαρτησία, αμυντική ανεξαρτησία. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ μεγάλη, θα έλεγα, ενίσχυση των εθνικών μας δυνάμεων, των ενόπλων δυνάμεων, τόσο στον αέρα, όσο βεβαίως και στην ειδικότητα του κ. Μαρτζούκου στη θάλασσα, που εκεί κρίνονται και πάρα πολλά πράγματα. Ο πόλεμος πολλές φορές κρίνεται στη θάλασσα, όχι μόνο στον αέρα. Οπότε λοιπόν και εκεί έχουν γίνει και με τις Μπελαρά και με την υπόλοιπη ενίσχυση και του ναυτικού μας, αλλά προφανώς είμαστε ακόμα πέρα από τα Ραφάλ, τα οποία έχουμε ήδη πάρει
ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, θα έλεγα συντριπτικό πλεονέκτημα, όταν θα αποκτήσουμε μέχρι το 2027 τα F-35, καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα απολαμβάνει και πια και μιας αμυντικής ανεξαρτησίας, όπου πολύ σωστά το είπατε. Είμαστε εδώ και γι' αυτό βεβαίως παίρνει και η Ελλάδα τα εύσημα, έτσι, πέρα από τον Πρωθυπουργό, παίρνει και η Ελλάδα τα εύσημα για αυτή την πορεία. Με την ανάλυση σας, με κάνετε να κάνω ένα follow-up στον κύριο Μαρτζούκο και να τον ρωτήσω, δηλαδή η Ελλάδα, βάσει και των όσων είπε ο κύριος Καραγκούνης, είναι σε θέση να είναι μια δυνατή αποτρεπτική δύναμη έναντι των εχθρών της? Ναι, η αποτρεπτική δύναμη είναι πολυπαραγοντική. Η εθνική αποτροπή δηλαδή έχει να κάνει και με την πολιτική βούληση και με την στρατιωτική ισχύ και με το φρόνημα του λαού, με πολλά πράγματα. Αν εννοείται τώρα τη στρατιωτική αποτροπή, εκεί νομίζω ότι έχουμε δρόμο ακόμα. Υπάρχουν, δηλαδή αυτή τη στιγμή, οι προοπτικές δεν είναι καλές εάν εξακολουθούμε σε αυτό το μοτίβο που ακολουθούμε. Εγώ δεν θέλω να απαξιώσω οτιδήποτε. Πράγματι η παρούσα κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αρκετά. Μπορεί να κάνει και περισσότερα. Για παράδειγμα, μια και ανεφέρθησα την Μπελαρά. Η Μπελαρά είναι 3, αλλά οι φρεγάτες μας είναι 13. Έτσι, και μάλιστα υπερβαίνουν το 400ο έτος τους, που είναι και το μέγιστο προσδόκιμο, είναι στα 45 έτη. Άρα λοιπόν με τέτοια σκάφη τεχνολογίας 70 δεν μπορεί κανείς να βασίζεται πραγματικά και να έχει αξιόπιστη αποτροπή, η οποία είπα και πάλι ότι δεν είναι μόνο το υλικό, είναι και το έμψυχο υλικό. Εμείς βασιζόμαστε στο έμψυχο υλικό, στην εκπαίδευσή του, που είναι αδιαφυσβήτητη και στην οποία υπερέχουμε. Ακριβώς. Αλλά στην Αθηνά και χείρα. Πρέπει να δούμε λοιπόν συνολικά και την παρούσα κατάσταση που ο συσχετισμός ισχύος είναι υπέρ της Τουρκίας, αλλά και τις προοπτικές που δυστυχώς φοβούμε ότι είναι ζωφερό, αν δεν αλλάξει κάτι γρήγορα. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που αν αλλάξει θα μας ισχυροποιήσει περισσότερο? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι με τη σύγχρονη τεχνολογία και με την εκμετάλλευση της γεωγραφίας μας μπορούμε να βρούμε εφικτές λύσεις. Ασφαλώς δεν είναι τίποτα δωρεάν. Θα υπάρξει βεβαίως και μια σχετική δαπάνη. Πιθανό να υπάρξουν και αποφάσεις που θα έχουν και πολιτικό κόστος. Είμαι βέβαιος όμως ότι ο ελληνικός λαός και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, εάν του εξηγηθεί περί τίνος πρόκειται, είναι σίγουρο ότι και θα συνενέσει και είναι έτοιμος ακόμα και για υπερβάσεις. Αρκεί να καταλάβει πού βρισκόμαστε, τι επιδιώκουμε και ποιον έχουμε απέναντί μας. Έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο το υλικό, είναι το θέμα της θητείας, είναι το θέμα της εφεδρείας, είναι πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως να έχουν και κάποιες κοινωνικές επιπτώσεις, αλλά πρέπει να δούμε κατάματα την αλήθεια. Πάντως η σημερινή κυβέρνηση βαδίζει σε μια ευθεία που προσπαθεί να προασπίσει τη χώρα με κάθε τρόπο βαδίζει. Και να την ενδυναμώσει. Βεβαίως και βαδίζει, αλλά αυτό που διαχρονικά μαστίζει τη χώρα μας είναι η ασυνέχεια και η ασυνέπεια. Δηλαδή από αλλαγή, από κυβέρνηση κυβέρνηση ή ακόμα καμιά φορά και από υπουργό σε υπουργό βλέπουμε ασυνέχειες και ασυνέπειες. Μακάρι αυτό να αποτελεί μια διακομματική εθνική στρατηγική η οποία θα ακολουθηθεί ανεξαρτήτως εναλλαγής κυβερνήσεων. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Έτσι κατάφερε η Τουρκία να έχει μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία, ενώ εμείς αντιθέτως ψάχνουμε να τη βρούμε. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία? Βεβαίως θα μπορούσαμε. Τι περισσότερο έχουν οι Τούρκοι και κατασκευάζουν drones και διάφορα άλλα? Οι Τούρκοι έχουν αυτή τη συνέχεια στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Δηλαδή, δεκαετίες τώρα έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο, ένα συγκεκριμένο όραμα και το υλοποιούν βήμα-βήμα. Εμείς, αν και έχουμε πρόσβαση στην υψηλότερη τεχνολογία του πλανήτη που παρέχεται μέσα από το ΝΑΤΟ και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και διαθέτουμε το έμψυχο υλικό, το εκπαιδευμένο, το τεχνικό, το επιστημονικό κλπ, βλέπετε ότι τελικά δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που κάνει η Τουρκία απέναντι. Έτσι, άρα λοιπόν ας προβληματιστούμε από αυτό και ας δούμε την αμυντική βιομηχανία ως θεμελιώδη πυλώνα αναπτύξεως. Δηλαδή, δεν μπορεί να σκεφτόμαστε μόνο ότι είναι δαπάνη, είναι και έσοδο. Σωστά. Έτσι. Και τι είναι και προστασία.
Βεβαίως. Και ισχυροποίηση. Εν ώψη ενός διεθνούς συνεδρίου στο πλαίσιο της Natura, το OUR Ocean Conference, που θα γίνει 15 με 17 Απριλίου εδώ στην Ελλάδα για τους ωκεανούς, έχει δημιουργηθεί μεγάλο ποσοστό αντίδρασης από τη γείτονα χώρα. Τέθηκε θέμα γκρίζων ζωνών, βραχονισίδων και όλων αυτών. Δηλαδή αυτό έγινε από την αναγγελία δύο θαλάσσιων πάρκων, το ένα στο Ιόνιο και το άλλο στο Αιγαίο. Και ο Χακάν Φιντάν, καθώς και όλη η τουρκική αντιπολίτευση, σύσσωμη, είναι εχθρική. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καραγκούνη, η διακήρυξη των Αθηνών μεταξύ του κυρίου Ερντογάν και του κυρίου Μητσοτάκη, κατά πόσο είναι δεσμευτική αναφορικά με τα θαλάσσια πάρκα, στο σημείο εκείνο που λέει ότι απαγορεύονται μεταξύ των δύο χωρών ένθεν και ένθεν οι μονομερείς κινήσεις? Κοιτάξτε, είναι σαφές, εγώ το έχουμε πει νομίζω σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται για γεφύρωση των όποιων, αν υπάρχει κάποιος κοινός τόπος με την Τουρκία. Ναι. Δεν πρόκειται κανείς να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό είναι σαφές. Και αυτό ίσως πολλές φορές το ξεχνάει η Τουρκία επίτηδες, διότι θέλει να προβάλλει τις δικές της είτε διεκδικήσεις, είτε να μιλήσει στο εσωτερικό ο κ. Ερντογάν. Εμείς γνωρίζουμε, ναι, 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 γνωρίζουμε ποια είναι η Τουρκία. Και ειδικότερα τώρα, κυρία Καραγκούνη, μετά την ήττα του κ. Ερντογάν από τον Ιμάμογλου, ενδεχομένως να θέλει να επανασυσπυρώσει το λαό του, επιτιθέμενη στην Ελλάδα. Καλά, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι στην λογική της Τουρκίας. Mm-hmm. Η βάση της δηλαδή παραμένει. Νομίζω ότι παραμένουν ακριβώς σε μια, εγώ θα έλεγα, με τις διάφορες υπό μία έννοια αναλαμπές, mm-hmm. αλλά σε μια ίδια εχθρική πολιτική απέναντι στην χώρα, είτε γιατί, όπως είπα και πριν, πραγματικά το πιστεύουν, είτε γιατί το κάνουν για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, αλλά ό,τι και να είναι, εμείς γνωρίζουμε ποιος είναι ο γείτονας, με αυτόν συμβιώνουμε εκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια και ξέρουμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε ποια είναι η δική του προοπτική στα πράγματα. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει. Όταν έχουν φτάσει σε σημείο να αμφισβητήσουν ακόμα και την κυριαρχία μας στα κύθυρα, καταλαβαίνετε ότι έχουμε έναν γείτονα ο οποίος προβάλλει αξιώσεις. Διαρκώς προβάλλει. Οι οποίες έχουν να κάνουν. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε και εμείς να προβάλλουμε? Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να προβάλλουμε, γιατί εμείς δεν διεκδικούμε κάτι πέρα από αυτά τα οποία είναι δικά μας. Και σε αυτά βεβαίως πέρα και πάνω από όλα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όχι μόνο η κυριαρχία μας, και σε αυτά δεν κάνουμε πίσω. Και νομίζω θα συνδέσω και την προηγούμενη συζήτηση mm-hmm. Με αυτό το οποίο με ρωτήσατε, και έχει να κάνει ότι όσο θωρακιζόμαστε αμυντικά, όσο εξοπλίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας, τόσο πολύ πιο αποτελεσματική είναι και η εξωτερική μας πολιτική. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εξωτερική πολιτική χωρίς ένοπλες δυνάμεις δεν μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να έχεις την ισχύ που θες να έχεις. Οπότε, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, στο πολιτικό σύστημα πολλές φορές δεν ομολογεί γύρω από αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Ακούτε και πολιτικές δυνάμεις που λένε εντάξει, ας μην εξοπλιστούμε, ας πάρουμε και το ρίσκο. Τα ακούγαμε μέχρι πρόσφατα όλα αυτά. Έτσι λένε. Το λένε, ναύαρχέ μου, το λένε με πάρα πολλούς τρόπους. Ότι τέλος πάντων. Η Ελλάδα πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένη, ξέρετε, γιατί πάντα έχει εχθρούς. Όλο το τόξο. Δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι όλο το τόξο. Από την πλευρά την πάνω. Μιλάμε για ασφάλεια και μιλάμε για οικονομική σταθερότητα. Mm-hmm. Οικονομική σταθερότητα και οικονομική προοπτική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας χωρίς ασφαλή σύνορα και χωρίς ασφάλεια στη χώρα σου δεν μπορείς να έχεις. Εμείς δεν είμαστε ούτε Ελβετία, ούτε Ολλανδία, ούτε Γαλλία που να απειλούμεθα, που αυτές οι χώρες δεν απειλούνται από κανέναν. Ναι. Οπότε δεν έχουν λόγο και να εξοπλίζονται. Βεβαίως προφανώς εξοπλίζονται για άλλους λόγους, στα πλαίσια της συμμετοχής στο ΝΑΤΟ και άλλων ζητημάτων. Αλλά εμείς πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα γείτονα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει απόλυτα εχθρικός. Ναι. Οπότε, αν θέλουμε οικονομική ανάπτυξη και καλές σχέσεις γειτονίας, γιατί προφανώς όλοι προσδοκούμε καλές σχέσεις γειτονίας, θα πρέπει να ξέρουμε όμως ότι η Τουρκία ότι έχει απέναντί της μια χώρα που όταν χρειαστεί δεν θα στιευτεί.
Και αυτό είναι κάτι. Είναι, γιατί μόνο έτσι λέει, αν θες ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά επειδή δεν είμαστε όντως ούτε σε άλλες εποχές, είμαστε το 2024, ανήκουμε σε μια συμμαχία, σε μια στην Ατοϊκή Συμμαχία, ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποτίθεται ότι τα σύνορά μας είναι απαραβίαστα, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα πρέπει η ίδια η χώρα, και αυτό κάνουμε επίμονα τα τελευταία χρόνια, να την εξοπλίσουμε, να είμαστε θωρακισμένοι απέναντι στην οποιαδήποτε απειλή από τον οποιοδήποτε. Και από εκεί και πέρα ένα ζήτημα που έχει να κάνει αμιγώς με την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα στην δική μας επικράτεια, προφανώς η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει αυτά τα οποία κατά καιρούς δημιουργεί. Εμείς δεν πρόκειται να... Όλη αυτή η θωράκιση προφανώς συμπεριλαμβάνει και την Κύπρο, έτσι. Βεβαίως. Τα οποία αυτά που είπατε, αυτό είναι αυτονόητο, το αμυντικό μας δόγμα. Γι' αυτό πρέπει να το λέμε. Αυτά που είπατε, κυρία Καραγκούνη, αντίκειται δηλαδή στους Τούρκους, αυτά δηλαδή που ζητούν, και είπα προηγουμένως μήπως και εμείς θα πρέπει να προβάλλουμε αστειευόμενοι, είναι γεγονός ότι αυτά που ζητάει δεν ευσταθούν. Και ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι εμείς είμαστε σύνομοι με το διεθνές δίκαιο. Προφανώς είμαστε σύνομοι με το διεθνές δίκαιο και με όλες τις συμβάσεις, τις διεθνείς συμβάσεις στις οποίες συμμετέχουμε, και πάντα έτσι δρούμε στις όποιες πρωτοβουλίες παίρνουμε, και αυτή είναι η προμετωπίδα μας σε όποιες κινήσεις διπλωματικές κάνουμε. Εμείς δεν είμαστε πειρατές, ούτε ζητάμε κάτι από κάποιον το οποίο δεν μας ανήκει. Απλά αυτά τα οποία μας ανήκουν και αυτά τα οποία είναι αδιαφυσβήτα, όπως είναι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και προφανώς η κυριαρχία μας, σε αυτά δεν παίζουμε. Και όχι μόνο αυτό, η ματιά μας πάντα είναι ισχυρά στραμμένη προς την Κύπρο, κύριε Μαρτζούκο, και πείτε μας την απόψή σας κι εσείς, φόλης της ύλης, σε αυτό που συζητήσαμε με τον κύριο Καραγκούνη. Σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια πάρκα, βάσει των διεκδικήσεων της Τουρκίας, των παρανόμων διεκδικήσεων, αλλά βάσει των διεκδικήσεών της, θα ήταν κάτι απόλυτα αναμενόμενο η αντίδρασή της. Για τον εξής λόγο. Διότι είδα την απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών προς την Τουρκία και περίπου της λέει: μην μπερδεύετε τα οικολογικά με τα εθνικά θέματα. Η Τουρκία δεν το βλέπει έτσι. Η Τουρκία λέει το εξής, ότι όποιος ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα πάνω σε μια ΑΟΣ είναι και αρμόδιος να κανονίζει μεταξύ άλλων και τα οικολογικά. Άρα λοιπόν, όταν εμείς καλύπτουμε μια περιοχή και λέμε αυτή εδώ θα γίνει οικολογικό πάρκο, στην ουσία έμεσα λέμε ότι αυτή είναι και ΑΟΣ δική μας. Γι' αυτό αντιδράει η Τουρκία, γιατί διεκδικεί παρανόμως τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή το μισό Αιγαίο. Άρα λοιπόν, για μένα εκτιμώ ότι θα έχουμε συνέχεια στο θέμα. Και το ερώτημα είναι κατά πόσο είχε μελετήσει η κυβέρνηση αυτό την ανακοίνωση αυτή, την εξαγγελία, διότι αν είναι διατεθειμένη δηλαδή να πάει μέχρι το άκρο, αν έχει διασφαλίσει τυχόν συμμαχική αλληλεγγύη και συμπαράσταση, ή αν θα βάλουμε την ουρά κάτω τα σκέλια, αν χοντρίνει η Τουρκία. Η ίδια αντιπολίτευση της Τουρκίας λέει στην κυβέρνηση να κηρύξετε κι εσείς πάρκα στο Αιγαίο. Ναι, ναι, ζητά αρχίστε το αντίστοιχο. Αύριο να ναι, κάνετε κι εσείς πάρκα. Αν λοιπόν μας γεμίσουν το μισό Αιγαίο με πάρκα, μόνο, τι θα κάνουμε εμείς. Και έρευνες με τα πλοία τους. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Έτσι, αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε, να το ζυγίσουμε, γιατί το συσχετίζω και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος έχει λήξει από το 22 για την Ευρώπη, και έκτοτε πληρώνουμε πρόστιμο ετήσιο, διότι δεν καταθέτουμε στην Ευρώπη ως έπρεπε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος τι αφορά. Τα κράτη στην ΑΟΣ τους μέσα πρέπει να πούνε από πού περνάνε υποβρύχια καλώδια, πού θα κάνουν ΑΠΕ ενεργειακές, πού θα κάνουν το ένα, πού θα κάνουν το άλλο. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Θέλω να προσθέσω για να τοποθετηθείτε, γιατί ο χρόνος και τηλεοπτικός μας πιέζει. Το έχει κάνει. Ναι. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Αυτό, ότι η Κύπρος το έχει κάνει. Ωραία. Αυτό, ένα για μας εκκρεμεί. Ωραία. Έτσι. Θαυμάσιο αυτό που αναφέρατε. Ο κύριος Δένδιας, σε μια τηλεοπτική του τοποθέτηση ανέφερε ότι είναι απαράδεκτες οι ενέργειες και όλα αυτά της Τουρκίας και ότι πρέπει στην Τουρκία να μην απαντάμε με γλυκό τρόπο, αλλά οριοθετημένα σταθερά. Ο κύριος Κερίδης ανέφερε ότι προφανώς οι Τούρκοι ίσως να μην κατάλαβαν ή ίσως να θέλουν να επανασυσπυρώσουν το λαό τους εν ώψη της ήττας του κυρίου Ερντογάν. Εσείς πώς τοποθετήσετε σε αυτό, κυρία Καραγκούνη?
Εντάξει, είναι νομίζω αυτά τα οποία λέγαμε και νωρίτερα. Η Ελλάδα δεν θα πέσει σε κανένα παιχνίδι παζάρι της Τουρκίας. Θα ακολουθήσουν τη δική τους πολιτική, αυτή την οποία έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια. Εμείς παραμένουμε σταθεροί στο εξής. Mm-hmm. Ότι θέλουμε να υπάρχουν γέφυρες με την Τουρκία, θέλουμε να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι με την Τουρκία. Καταρχήν είναι προς όφελος και των δύο χωρών να έχουμε μια σταθερότητα στην περιοχή εν ώψη και της τουριστικής περίοδου, που φαίνεται ότι αυτή τη χρονιά θα είναι πραγματικά τρομερή, εκπληκτική για τη χώρα. Mm-hmm. Οπότε νομίζω κοινό όφελος υπάρχει και για την Τουρκία να πάει καλά ο τουρισμός τους, με την έννοια ότι έτσι, περνούν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει να μην έχεις μια προστασία του νομίσματός σου. Είναι και επίκαιρο αυτό το οποίο γίνεται στην Τουρκία από μεγάλους οργανισμούς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωσή μας. Διότι φανταστείτε η χώρα μας να μην υπήρχε η εγγύηση του ευρώ, η εγγύηση τέλος πάντων συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε πώς περνάει αυτή τη στιγμή η Τουρκία, που πράγματι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του λαού τους βρίσκεται στην απόλυτη ένδυα. Δεν είναι τυχαία τα ποσοστά που πήρε και ο Ερντογάν. Mm-hmm. Ξέρετε, οι κυβερνήσεις πάντα πέφτουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό λόγω της οικονομίας. Και η οικονομία αυτή τη στιγμή, η κρίση, ο πληθωρισμός, η ακρίβεια διαλύει την Τουρκία και διέλυσε και τον κύριο Ερντογάν. Και έτσι φαίνεται ότι τα πράγματα προχωράνε. Ναι. Από εκεί και πέρα, για να ολοκληρώσω, είναι προς όφελος λοιπόν των δύο χωρών, από εκεί και πέρα, να υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή, αλλά από την άλλη δεν θα αφήσουμε και αναπάντητο οποιαδήποτε πρόκληση από την Τουρκία. Φυσικά. Εσείς κύριε Μαρτζούκο, τι γνώμη έχετε για την τοποθέτηση του κυρίου Δένδια και του κυρίου Κερίδη? Συνοπτικά θέλω να θετηθείτε. Με καλύπτει η απάντηση του κυρίου Δένδια για το θέμα αυτό. Ωραία. Γιατί θεωρώ ότι η Τουρκία, πέρα από τις τακτικές διαδικασίες και μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιεί, σε στρατηγικό επίπεδο οι σχέσεις μας είναι σχέσεις μηδενικού αθροίσματος. Όσο δεν κάνει πίσω από τη γαλάζια πατρίδα, τις γκρίζες ζώνες, τη διχοτόμηση της Κύπρου, οι σχέσεις μας είναι μηδενικού αθροίσματος. Πέρα από τα επιμέρους, τους τουρισμούς, τις διακηρύξεις των Αθηνών κλπ. Mm-hmm. Και σε αυτό μας το δίνει κάθε μέρα να το καταλάβουμε. Ελπίζω να το καταλάβουμε κι εμείς. Τις Συρίες, παλιά, τα Σαϊμπέκικα. Ναι, ήδη νόταν προημερών, εξέδωσε νόταν, βάσει της οποίας 23 νησιά πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα και μάλιστα απαγορεύονται, λέει, οι ασκήσεις ακόμα και μέσα στα χωρικά ύδατα των νησιών αυτών. Δηλαδή βλέπετε ότι η διάθεσή τους δεν είναι αυτή, δεν είναι δική μας. Και στην Κύπρο τα ίδια. Στην Κύπρο οθήτησε... Συνεπώς, τι πιστεύετε, τι πρέπει να κάνουμε εμείς, να είμαστε πιο δυναμικοί, πιο... Τι. Αυτά θα αναφερθώ στην απάντηση που έδωσε ο Θουκυδίδης κάποτε διαστόματος εκεί των Αθηναίων στη διάλογο των Μιλίων 414 π.Χ. Είπε, διεθνές δίκαιο υπάρχει και απονέμεται μεταξύ ισοδυνάμων. Όταν υπάρχει διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο πλευρών, τότε ο ισχυρός κάνει αυτό που θέλει και ο αδύναμος παραχωρεί αυτά που του επιβάλλει η αδυναμία του. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε το ίδιο ισχυροί. Γιατί αλλιώς το διεθνές δίκαιο, καλό είναι να το επιδιώκουμε, προσθέτει την νομιμοποίηση, αλλά δεν μας σώζει. Να μου επιτρέψετε όμως να έχω αντίθετη γνώμη, διότι δεν μπορούμε να είμαστε ρυψάσπιδες, επειδή είμαστε χαμηλότερου βεληνικού αθρηστικά και από πλευράς πληθυσμού κανείς και από πλευράς δυνάμεως. Δεν ξέρω πώς το θέσατε. Κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο. Θέλω να το διορθώσετε αυτό. Όχι, δεν διορθώνω το παραμικρό, λέγοντας όμως ότι, ξέρετε, υπάρχουν οι λεγόμενες στρατηγικές ευκαιρίες, οι οποίες έρχονται και δεν μένουν για πάντα. Ή τις αρπάζεις, είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις, ή χάνονται. Όταν λοιπόν θα μας βρει η επόμενη στρατηγική ευκαιρία, στο Αιγαίο, στην Κύπρο, θα μας τη δώσει ο απέναντι. Θα πρέπει να μας βρει έτοιμους. Ωραία, γιατί, κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό. Είναι το φρονίμων τα παιδιά. Δηλαδή, ως τώρα έχουμε ένα αρνητικό... Τον φρονίμων τα παιδιά, συνεπώς, εμείς σαν Ελλάδα ακριβώς προετοιμαζόμαστε δυνατά για να αντιμετωπίσουμε έχοντας το οτιδήποτε. Έχοντας κατά νου πάντα και τις κρίσεις που έχουν προηγηθεί. Έτσι. Φυσικά. Και επειδή είναι πολύ παραγωγικό το θέμα, παίζει ρόλο και το μεταναστευτικό και όλα αυτά παίζουν ρόλο. Τεράστιο. Και έχουν ρίζες εκεί. Τεράστιο. Απέναντι. Τι γνώμη έχετε για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, κύριε Καραγκούνη, που μετά από εγκλήσεις και αντεγκλήσεις τόσων ετών τελικά υπεγράφει? Θέλω να μου τοποθετηθείτε σύντομα και ο ένας και ο άλλος.
Κοιτάξτε, το καινούριο... Δηλαδή, με λίγα λόγια, κυρία Καραγκούνη, τη θέση της Ελλάδος της δίνει κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτημα σε σχέση με την προηγουμένη κατάσταση. Την κρατάει στο ίδιο επίπεδο. Κοιτάξτε, το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο υπεγράφει την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι παραμένει στην ίδια κατεύθυνση που ακολουθεί η Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αλλάξει την πολιτική μας έναντι της μετανάστευσης και της πολιτικής ασύλου από το 2019 και μετά. Τι είπαμε, πολύ γρηγορότερη, ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Βάζω σε γραμμές επιγραμματικά τι αποφασίστηκε στην Ευρώπη. Εμείς λοιπόν τι είχαμε πει από το 19 και μετά, ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων ασύλου και υπομή έννοια και βελτιωμένη ταυτοποίηση κατά την αύξηση, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς που είναι ευάλωτοι, για αυτούς που έχουν προβλήματα υγείας και τα άλλα ζητήματα. Γρήγορες επιστροφές, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Υπήρχε εισρωή μεταναστών ή παράτυπων μεταναστών, που εκεί πέρα βεβαίως, εδώ αναφερόμαστε στους παράτυπους μετανάστες, αυτοί οι οποίοι δεν καλύπτονται από το δικαίωμα του ασύλου, να τους απονεμηθεί άσυλο ή το καθεστώς του μετανάστη, οπότε έπρεπε γρήγορα, του πρόσφυγα συγγνώμη, οπότε έπρεπε γρήγορα να επιστρέψουν στις χώρες τους. Αυτό λοιπόν, κατά βάση το νέο σύμφωνο είναι σε αυτή τη λογική, είναι σε αυτή την κατεύθυνση, στο να γίνουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες και να επιστρέφουν και πιο γρήγορα, να υπάρχουν γρήγορες επιστροφές των παράτυπων μεταναστών. Και από εκεί και πέρα βεβαίως χρειαζόμαστε πόρους, περισσότερους πόρους, γιατί εμείς υποδεχόμαστε το 80% της παράτυπης μετανάστευσης στην Ευρώπη. Αυτό. Έχουμε μείνει υπό μία έννοια μόνη να αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλη την Ευρώπη. Και να γίνεται μια χώρα αποθήκη ψυχών. Και να γίνεται μια δίκαιη κατανομή, σωστά. Έχουμε συμπάθεια στους μετανάστες, αλλά να γίνεται μια δίκαιη κατανομή των παράτυπων μεταναστών ή των μεταναστών κατά αναλογία στην Ευρώπη. Θετικό, θετική είναι η εξέλιξη, αλλά εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει μια διαφορετική και διακριτή αντιμετώπιση, ακριβώς γιατί εμείς υποδεχόμαστε το 80% της μετανάστευσης, της παράτησης μετανάστευσης. Εσείς κύριε Μαρτζούκο, ναι, ποια είναι η άποψή σας? Θεωρώ και εγώ ότι το σύμφωνο αυτό το πρόσφατο είναι σίγουρα προς θετική κατεύθυνση, καλύτερο από την κατάσταση που είχαμε ως τώρα. Εμπολής ο κύριος Καραγκούνης ήδη ανέλησε εδώ το γιατί, συνεπώς δεν μένω σε αυτό. Αλλά θεωρώ όμως ότι το όλο πρόβλημα της μεταναστεύσεως είναι ασυγκρίτως πιο μεγάλο από αυτό το σύμφωνο. Δηλαδή στα επόμενα χρόνια το πρόβλημα αυτό θα γιγαντωθεί, αρκεί να ρίξει κανείς μια πρόχειρη ματιά στα δημογραφικά της Αφρικής και της Ασίας, για να καταλάβει τι έρχεται στα επόμενα χρόνια. Τι έρχεται. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά πιστεύω ότι θα πρέπει η Ευρώπη να ακολουθήσει μια άλλη πολιτική, διότι ήδη αυτή τη στιγμή με 24 εκατομμύρια μετανάστες από Ασία και Αφρική έχει τεράστιο πρόβλημα που θα αποτυπωθεί και στις ευρωεκλογές, πιστεύω. Και συνεπώς, πρώτο κριτήριο εισόδου μεταναστών στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι η αφομοιωσιμότητα. Εάν δεν αφομοιώνεται κάποιος, οφείλει να εγκαταλείπει την Ευρώπη και όχι να μεταφέρει τον πολιτισμό και να δημιουργεί πολιτισμικούς θύλακες ως κράτος εν κράτη. Σωστά. Κυρία Καραγκούνη, κλείνοντας, θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση που αφορά τον κύριο Κατρούγκαλο, υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διορίστηκε ανεξάρτητος ειδικός εμπειρογνώμων στον ΟΗΕ και ο κύριος Πολάκης είπε, επειδή ο κύριος Κατρούγκαλος είχε αναφερθεί δύο μέρες παραμονών των εκλογών που έγιναν και έκανε κακό στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είπε ότι θα βάλει χαράτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες, υπενόησε ότι η Νέα Δημοκρατία βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση και είχαμε και την οργισμένη, θυμωμένη αντίδραση του κυρίου Αδόνιδος Γεωργιάδη στην Βουλή. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό το θέμα. Εντάξει, νομίζω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να φαντάζονται διάφορα πράγματα. Να θυμίσουμε ότι ο Κατρούγκαλος είναι ένας κεντρικός υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα και της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα ποτέ αυτό δεν αμφισβητήθηκε ή δεν αναιρέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, η όποια τοποθέτησή του στον ΟΗΕ
πρώην Υπουργός Εξωτερικών ήταν ο κ. Καντούρης, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, ναι. Με την, εγώ πάντα θα λέω με το κύρος που έχει ο κάθε ένας και βεβαίως από τη θέση που ήταν, δηλαδή κάποια χρόνια Υπουργός των Εξωτερικών, μπορεί να προσφέρει στη χώρα, αλλά δεν θα το έβαζε αυτό σε οποιαδήποτε κομματική αντιπαράθεση και αν είναι δυνατόν να φορτωθεί στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Κατρούγκαλος. Είναι άλλο ένας πρώην Υπουργός Εξωτερικών, όπου, από όποιο κόμμα και αν προέρχεται, να συμμετέχει σε μια θέση σε ένα διεθνή οργανισμό, mm-hmm. το αντιλαμβάνομαι, mm-hmm. και άλλο να χρεώνεται στη Νέα Δημοκρατία ένας άνθρωπος που ήταν η προμετωπίδα του ΣΥΡΙΖΑ και κεντρικός εκφραστής των ιδεών του ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια. Εντάξει, εγώ θέλω να σχολιάσω αυτά που λέει ο Πολάκης, ούτως ή άλλως κατά καιρούς έχει πει διάφορα. Το λέω αυτό γιατί είχε αναφερθεί, είχε γίνει κάποια αναφορά σε κάποια εφημερίδα εκείνο τον καιρό που έκανε αυτή την αναφορά ο κύριος Κατρούγκαλος, ότι θα ανταλλαγεί με κάποιο αξίωμα ενδεχομένως και ίσως εκεί να στηρίζεται ο κύριος Πολάκης. Δεν ξέρω αν αυτό βέβαια, τι πηγές έχει ο καθένας, αν σταθεί, αν αληθεύει. Σας λέω, η συμμετοχή ενός πρώην Υπουργού Εξωτερικών, από ποιο κόμμα και αν είναι εδώ, έχουμε δει πάρα πολλούς πρώην Υπουργούς Εξωτερικών να συμμετέχουν σε διάφορα φόρα. Mm-hmm. Το να το συνδέσουμε ότι τότε είχε στο μυαλό του να πει την πραγματικότητα, ήταν. Μα προσέξτε κάτι, τότε όταν είχε πει ο κ. Κατρούγκαλος αυτά που είχε πει για την υπερφορολόγηση, τι διαφορά είχε με αυτά τα οποία κάνανε μέχρι το 2019. Αυτά δεν κάνανε. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλάξανε ποτέ, ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε ποτέ μυαλό ή άλλαξε ποτέ κατεύθυνση στην οικονομία. Και ο κ. Κασελάκης αυτά τα οποία είπε, είπε ότι θα μαζέψει κάποια δισεκατομμύρια ευρώ, προσέξτε, mm-hmm. για να τα δώσει, ξέρω εγώ, πάλι στις λογικές που μας λέγανε και πριν το 2015. Και όταν ρωτάς από πού θα προέρθουν αυτά τα χρήματα, τα οποία τώρα εγώ αφήνω τον κύριο Κατρούγκαλο και αφήνω το 2023 και αφήνω πίσω και το 2019, πού θα τα βρεις, δεν απαντάνε πού θα τα βρούνε. Συγγνώμη, αλλά εγώ μπορούσα κάλλιστα να σκεφτώ ότι πάλι θα έρθουν μέσα από την υπερφορολόγηση. Από πού αλλού θα βρεθούν τόσα δισεκατομμύρια ευρώ? Πάλι θα μπουν χαράτσια στους συνταξιούχους, πάλι θα μπουν χαράτσια στους ελεύθερους επαγγελματίες, πάλι θα μπουν χαράτσια στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό δεν θα γίνει. Αυτά τα οποία μας λέγανε και τότε, αυτά μας λένε και τώρα. Να ρίξω εγώ τον ψόγο στον κύριο Κατρούγκαλο όταν είπε την αλήθεια. Ο κύριος Κατρούγκαλος τι είπε? Τι φανέρωσε απλά την αλήθεια. Αυτό το οποίο θα κάνανε και μετά τις εκλογές. Πάντως, επειδή έχουμε δημοκρατία, όλοι μπορούν να λένε τις απόψεις τους, ο λαός κρίνει και αποφασίζει δεόντως. Κύριε Μαρτζούκο και κύριε Καραγκούνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Αγαπητοί τηλεθεατές, να έχετε μια πολύ όμορφη Κυριακή. Γεια σας. Δείτε την εκπομπή «Ελεύθερο προφίλ», συνεντεύξεις με τη Σόφη Καλαβριζιώτου. Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε στην εκπομπή «Ελεύθερο προφίλ», μια εκπομπή που ασχολείται με συνεντεύξεις προσωπικότητων από το χώρο της πολιτικής και από οποιοδήποτε άλλο χώρο παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η προσκεκλημένη μου σήμερα είναι ο κύριος Χιρδάρης, εξαιρετικός ποινικολόγος. Κύριε Χιρδάρη, καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και δική μας τιμή. Και ο κύριος Σακάς, πρώην εισαγγελέας, νυν δικηγόρος και πρόεδρος του Κινήματος Δικαιοσύνης, του Πολιτικού Κόμματος Κίνημα Δικαιοσύνης. Κύριε Χιρδάρη. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Με τη νομική. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Σακά. Κύριε Χιρδάρη. Θεωρείτε ότι το δικαιϊκό μας σύστημα λειτουργεί ορθά? Γιατί υπάρχει αυτή τόση παραβατικότητα, η ενδοοικογενειακή βία, οι γυναικοκτονίες? Θα ήθελα να τοποθετηθείτε με τη νομική σας ιδιότητα πάνω σε αυτό. Κύριε Καλαβριζιώτου, δεν είναι θέμα δικαιϊκού συστήματος, είναι θέμα της κοινωνίας βασικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι υπάρχει παραβατικότητα, δεν φταίνε μόνο τα δικαστήρια, δεν φτάνε μόνο οι νόμοι, φταίει και η κοινωνία γενικότερα, οι συνθήκες οικονομικές, οι συνθήκες οικογενειακές, οι συνθήκες κοινωνικές. Mm-hmm. Άρα είναι ένα γενικότερο θέμα. Είναι γεγονός πάντως ότι το δικονομικό σύστημα και το σύστημα γενικά, το νομοθετικό στην Ελλάδα και το δικαστικό, δεν λειτουργεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και γι' αυτό γίνεται και σημεία συνεχής αλλαγές της νομοθεσίας με ανεπιτυχή αποτελέσματα. Mm-hmm. Και καθυστερεί η δικαιοσύνη και έχουμε και ένα θέμα ποιοτικού αποτελέσματος των δικαστικών αποφάσεων.
Υπάρχουν εξαιρετικοί δικαστές, όπως υπάρχουν δυστυχώς και αποφάσεις οι οποίες δεν είναι επιτυχημένες. Το αποτέλεσμα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας καταδικάζει συνεχώς, υπάρχουν πολλές καταδικαστικές αποφάσεις κατά της χώρας μας για τις αστοχίες αυτές του δικαστικού συστήματος και γενικά του συστήματος. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει για να περιοριστεί η παραβατικότητα, θα πρέπει να ξεκινήσει κανείς από την οικογένεια, από το σχολείο και να επεκταθεί στη δικαιοσύνη. Δεν είναι θέμα μόνο της δικαιοσύνης, είναι θέμα και κουλτούρας. Πολύ παραγωγικό θέλετε να πείτε. Έτσι. Ωραία. Εσείς, κυρία Σακά, ποια άποψη έχετε πάνω σε αυτό το θέμα? Βασικά, συμφωνώ με τον συνάδελφο, τον κύριο Χιορδάρη, και όπως επεσήμανε ο εξαίρετος συνάδελφος, τα προβλήματα προέρχονται κατά βάση μέσα από την κοινωνία. Εξάλλου, οι νόμοι είναι για να ρυθμίσει θέματα που προέρχονται από την κοινωνία. Βέβαια, πολλά θέματα τα δημιουργεί και η γραφειοκρατία της δικονομίας, το οποίο σύστημα δικονομίας υποτίθεται ότι το έχουν προσέξει πάρα πολλές φορές μετά το 1974 τη μεταπολίτευση. Ναι. Περίπου, από ό,τι είχα μετρήσει, 40 νόμοι περίπου αναφέρονται στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Και ακόμη μιλάνε. Υπάρχει αυτή η επιτάχυνση. Για επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Δέστε, δεν υπάρχει επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Μόνο στην περίπτωση που, αν είναι παλιότερα που λέγαμε, ερήμην κάποιος, τότε με σχετική διάταξη του κώδικα πολιτικής δικονομίας, όσον αφορά τα αστικά, ερήμην του δικαζομένου ή ενάγοντα ή εναγωμένο, έβγαινε πιο γρήγορα η απόφαση. Ο κύριος Γιατί υπήρχε ένα τεκμήριο ομολογίας ή... Ναι. Ο κύριος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης, αναφέρθηκε στην επιτάχυνση της ποινικής δίκης και ευρύτερα της δικαιοσύνης με μία πλειάδα μέτρων. Θα αναφέρω κάποια από αυτά. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, θα θέλαμε να μας την πείτε. Για τη συγχώνευση των υλοδικείων με τα πρωτοδικεία, ότι θα δώσει, είπε, ύλη των δικαστηρίων σε δικηγόρους. Θα ήθελα να εξηγήσετε στους πολίτες τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Κύριε Χιρδάρη. Κοιτάξτε, αυτά που ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Φλωρίδης είναι αναφίβολα, είναι ο σκοπός, είναι η επιτάξη της δικαιοσύνης και να τελειώνει πιο γρήγορα οι δίκες και να υπάρχουν και να έχουμε και ένα αποτέλεσμα γρήγορο από τα δικαστήρια. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει, θεωρώ ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί θεωρώ ότι επίσης είναι ανεπαρκή και δεν είναι τέτοια που να οδηγήσουν σε μια πραγματική επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Η κατάργηση των ειλινοδικείων, εγώ δεν τη θεωρώ ως ένα κακό σημάδι, αντίθετα θεωρώ ότι είναι μάλλον προς τη θετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Άρα αυτοί οι 900 και ειλινοδίκες που υπάρχουν θα ενσωματωθούν στα πρωτοδικεία, άρα θα υπάρχουν περισσότεροι δικαστές στον πρώτο βαθμό, ενωπεί το πρώτο βαθμός που δεν καταλαβαίνω πραγματικά για επέλογο να έχουμε δύο ειδών πρώτους βαθμούς στην ελληνική επικράτεια. Νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν θα λειτουργήσει όμως, είναι επίσης ένα δύσκολο θέμα που είναι μια δύσκολη εξίσωση που δεν ξέρω αν θα υπάρχει λύση. Θεωρώ πάντως ότι, που είδα το νομοσχέδιο, ότι είναι ένα νομοσχέδιο με ελλείψεις, άρα δεν θεωρώ ότι θα έχει αποτέλεσμα. Τώρα, η μεταφορά ύλη στους δικηγόρους είναι ένα σωστό μέτρο. Υποθέσεις, ένορκες βεβαιώσεις, ας πούμε, γίνονται στους δικηγόρους, είναι ένα πολύ σωστό μέτρο. Συνενετικές προσημειώσεις, κληρονομητήρια, κάποια πράγματα τα οποία θα απέμειναν. Δηλαδή, γραφειοκρατικής φύσεως. Ναι, δεν είναι κάποιες σημαντική μεταφορά ύλης, αλλά πάντως είναι μια ύλη που είναι και για τους νέους δικηγόρους, θεωρώ ότι θα είναι μια καλή λύση οικονομική. Άρα είναι θετικό το μέτρο του. Αυτό είναι θετικό το μέτρο, ναι. Και θα έπρεπε να, ενδεχομένως να δώσει και περισσότερα στους δικηγόρους από αυτά τα οποία δίνει. Όμως δεν είναι μέτρα αυτά που επιλύουν το θεσμικό και σοβαρό πρόβλημα της αργοπορίας της δικαιοσύνης. Ναι. Αυτή είναι η διάποψη. Εσείς, ο κ. Σακάρ, βέβαια, έχει εμπλακεί με τη δικαιοσύνη, γιατί ο πρώην εισαγγελέας, με επιτυχημένη καριέρα και εξαιρετικός δικηγόρος τώρα, νομίζω ότι θα έχει μεγαλύτερη εμπειρία επί θέματος που μπορεί να σας πει. Κύριε Σακά, θεωρείτε ότι οι προσθήκες που έγιναν στους ποινικούς κώδικες οδήγησαν τα πράγματα σε μια βέλτιστη κατεύθυνση
στο χώρο της δικαιοσύνης. Δέστε, να τοποθετηθώ στο πρώτο θέμα. Ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί, και η κυβέρνηση αντίστοιχα, μπορεί να ευελπιστεί, έτσι θέλει να πιστεύει, ότι θα έχει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και θα είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση, όπως τον άκουσα σε ένα βίντεο στο σχετικό συνέδριο των Δελφών, που έλεγε ότι είναι... Στο οικονομικό φόρουμ αυτό, ναι, στους οικονομικό Δελφούς, φόρουμ, ναι. Ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα... μεγαλύτερες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις. Ναι. Οι μεταρρυθμίσεις πάντα παίρνουν βαθμό αξιοπιστίας στην πράξη. Και όχι με την νομοθεσία. Με την νομοθεσία, αν έχουν καλή φαντασία, καλή γνώση ενασχόληση με τα ζητήματα που ενδιαφέρονται, μπορεί να έχει καλύτερο αποτέλεσμα σαν πρόβλεψη, την οποία μετέτρεψαν σε νομοθεσία. Εδώ με τα ειρηνοδικεία, να μου επιτρέψετε εμένα να διαφωνήσω, διότι τα ειρηνοδικεία ιστορικά ήταν τα λεγόμενα λαϊκά δικαστήρια. Το λαϊκό δικαστήριο, όπου είχε προσέγγιση πιο γρήγορα ο πολίτης σε μικρές διαφορές. Ενώ οι άλλες διαφορές που πηγαίνουν στο πρωτοδικείο, μονομελές ή πολυμελές, ήταν διαφορές μεγαλύτερου ενδιαφέροντος. Ναι, ναι. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται όμως, επειδή θέλουν κατάργηση ειρηνοδικείων και κάποιων πρωτοδικείων για οικονομικούς λόγους, και αυτό είναι ενταγμένο μέσα στην κατεύθυνση των μνημονιακών δεσμεύσεων, αφενός μεν θα περιορίσει τα έξοδα του ελληνικού δημοσίου, ναι, θα αυξήσει όμως τα έξοδα των πολιτών, γιατί θα πρέπει να μεταβαίνουν στις πρωτεύουσες των νομών, όπου είναι τα πρωτοδικεία, και θα λειτουργούν εκεί και με την αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων. Αυτό είναι σημαντικό σημείο, λοιπόν, που φύγεται, κυρία Σακά. Δηλαδή θα κάνουν ολόκληρο ταξίδι, ενώ μέχρι τώρα κάπου είχαμε και το μεταβατικό πρωτοδικείο στην έδρα του ειρηνοδικείου. Και συνεδρίαζε και το ειρηνοδικείο. Και είχαμε και λίγο πολύ και το μεταβατικό ποινικό δικαστήριο, μονομελές λιμπελιοδικείο. Λοιπόν, δεν φαίνεται λοιπόν, ναι, δεν φαίνεται λοιπόν όσον αφορά αυτή η ειδικά τη ρύθμιση να συσπυρώσει τα ειρηνοδικεία στα πρωτοδικεία, αλλά και να μειώσει και τα πρωτοδικεία, ότι θα αποδώσουν κατά το δοκούν, δηλαδή όπως ισχυρίζονται, ότι με τον νόμο 5090 23 Δευτέρου του 2024, εξυγχρονισμός, επιτάχυνση και ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης. Ήσασταν πολύ αναλυτικός. Λοιπόν, πάρα πολύ δεν το βλέπω αυτό. Έτσι. Και για το άλλο, για τη δικηγορική ύλη, φέρνει, έχει βγει από πολλούς δικηγορικούς συλλόγους, νομίζω και από την Ολομέλεια δικηγορικών συλλόγων, ότι ήταν ευπρόσδεκτο αυτό το νομοθέτημα να δοθεί κάποια αρμοδιότητα, ουσιαστικά διοικητική φύσεως αρμοδιότητα. Μας έχετε καλύψει. Στους κύριους δικηγόρους. Μας έχετε καλύψει πολύ ικανοποιητικά. Θέλω να έρθουμε στα συμβάντα των ημερών, στις γυναικοκτονίες που συμβαίνουν κατά κόρον, υπερβολικά. Και να έρθουμε και στην συγκεκριμένη που αφορά το φόνο της Κυριακής που έγινε στο της Κυριακής Γρίβα, που έγινε στο ΑΤΑΦ των Αγίων Αναργύρων. Και θέλω να ρωτήσω εσάς, κύριε Χιρδάρη, ακούγεται υπερβολικά ο όρος γυναικοκτονία, γιατί συμβαίνουν γυναικοκτονίες. Σαν νομικός όρος όμως δεν υπάρχει στο δικό μας σύστημα δικαίου. Ευρωπαϊκά ή διεθνώς γνωρίζετε αν υπάρχει σε κάποιες χώρες? Κοιτάξτε, και ποιο είναι το πλαίσιο, δηλαδή. Η γυναικοκτονία δεν υπάρχει στο δικό μας το νομικό σύστημα, δεν υπάρχει ως νομικός όρος. Υπάρχει όμως η ανθρωποκτονία, ναι, ναι, που είναι, η γυναίκα είναι άνθρωπος. Επομένως δεν αλλάζει τίποτα. Είναι αυτή τη στιγμή προβλέπεται μόνο μία και μοναδική ποινή, τα ισόβια κάθεξη,
Άρα δεν θα έπαιζε και κανένα ρόλο εάν βάζαμε την γυναικοκτονία έναν αυτό διαφορετικό όρο. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν θα διαφοροποιηθεί ο νομικός όρος ανθρωποκτονία που ισχύει σήμερα, εάν δηλαδή εμφυλοχωρήσει και ο νομικός όρος γυναικοκτονία, θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση ποινικά, θα υπάρχει αυστηροποίηση των ποινών, θα υπάρχει κάτι άλλο. Τι αυστηροποίηση μεγαλύτερη από τα ισόβια. Δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να επαναφέρουμε το θάνατο, δεν γίνεται. Επομένως, υπάρχει ποινή των ισοβίων που εδώ δεν μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ποινή. Η διαφοροποίηση που, είναι, που μπορεί και τώρα υπάρξει λόγω ενδοοικογενειακής βίας, σε περίπτωση που είναι ανθρωποκτονία με εμφρασμό ψυχικής ορμής, τότε η ποινή δεν είναι ισόβια, αλλά είναι από 5 έως 15 χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση θα προβλέπεται ήδη από το ποινικό κώδικα 2 χρόνια στα κακουργήματα, αυξάνεται το ελάχιστο της ποινής. Δηλαδή, αν η γυναικοκτονία είναι εμβρασμό ψυχής, ψυχικής ορμής, τότε τα ξεκινάει από 5-15, γίνεται από 7 15. Είναι 2 χρόνια παραπάνω το κατώτατο. Τώρα, αυτό δηλαδή που... το ανώτατο... Εάν είναι με βρασμό ψυχικής ορμής, έχει 15 χρόνια. Εάν είναι χωρίς αυτό, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση... Πλήρη συνείδηση, πλήρη συνείδηση... Όπως θέλετε, πέστε το, είναι ισόβια. Επομένως, στο ισόβια δεν έχουμε και όταν πλαίσιο λέμε ποινής. Ισόβια, κύριε Χιρδάρη, εννοούμε ισόβια? Όχι, δεν εννοούμε ισόβια. Δεν υπάρχει. Και έχει πει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι αν δεν δώσεις ελπίδα στον καταδικαστέντα των ισοβίων, τότε αυτό παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πρέπει να υπάρχει ελπίδα, άρα δεν υπάρχει. Και σε όλο τον κόσμο, περισσότερες χώρες του κόσμου, όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ισόβια, εννοούμε λιγότερα χρόνια. Εδώ έχει μία διάκριση. Ισόβια σημαίνει ή 16 ή 18 χρόνια, ανάλογα με το αδίκημα με τον καινούριο ποινικό κώδικα. Θέλω να πω όμως, επειδή ρωτήσατε για την γυναικοκτονία, σε τρεις μόνο χώρες της Ευρώπης, σε τρεις χώρες, υπάρχει ο νομικός όρος της γυναικοκτονίας. Πρώτα ήταν, και αυτά είναι τα τελευταία χρόνια, η Μάλτα. Το 2022 τον υιοθέτησε η Κύπρος, η διπλανή μας χώρα δηλαδή. Και τώρα έχει τελευταία, το 2023, τον υιοθέτησε και η Κροατία, που έχει αυξήσει την ποινή η Κροατία σε 40 χρόνια κάθεξη της γυναικοκτονίας. Δηλαδή, 40 χρόνια. 40 χρόνια. Εντάξει, εδώ έχουμε ισόβια. Εντάξει, ναι, περισσότερο. Με τη μόνη διαφορά ότι τα ισόβια, όπως έχουν θεσμοθετηθεί, δεν είναι ποτέ ισόβια σε σπάνιες περιπτώσεις. Ούτε και τα 40 χρόνια είναι 40 χρόνια. Ούτε και σε εκείνους. Ούτε και τα 40 χρόνια. Εδώ έχουμε 3 πέμπτα και 2 πέμπτα, δηλαδή όταν λέμε 40 χρόνια, δεν είναι ποτέ 40 χρόνια. Και πρέπει να σας πω και στον υπόλοιπο κόσμο, γυναικοκτονία ως νομικός όρος υπάρχουν μόνο σε 7 χώρες της Λατινικής Αμερικής. Δεν υπάρχουν δηλαδή σε πουθενά αλλού ο όρος γυναικοκτονία ως νομικός όρος. Γιατί πιστεύετε, κύριε Σακά, ότι οι άντρες φέρονται τόσο βάρβαρα και σκοτώνουν τις γυναίκες, συντρόφους τους? Για ποιο λόγο? Γιατί δεν χωρίζουν ήρεμα? Γιατί αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο? Τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα? Δηλαδή, δεν είναι ελεύθερη μια γυναίκα να επιλέξει να αγαπήσει εκείνον τον οποίον θέλει? Γιατί θα πρέπει να υφίσταται όλο αυτό το μαρτύριο? Έχω δει γυναίκες τόσο πολύ χτυπημένες που ειλικρινά ματώνει η ψυχή μου. Δηλαδή, πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό, γιατί συμβαίνει? Δέστε, εγώ έχω διατελέσει και εισαγγελέας ενδοοικογενειακής βίας πριν να φύγω. Λοιπόν, τα αίτια ήταν ως προς το ότι ο άντρας, ο σύζυγος ήταν άνεργος. Άνεργος. Ναι, η ανεργία παίζει σημαντικό ρόλο στις διενέξεις, στις οικογενειακές σχέσεις. Και ο άλλος λόγος, το μεγάλο αίτιο, ήταν το πιωτό. Που έφερνε τον σύζυγο εκτός εαυτού και με το παραμικρό ή με τις παρατηρήσεις της σύζυγου. Λοιπόν, δημιουργείται ένταση οικογενειακή και έφτανε μέχρι και άγριο ξυλοδαρμό. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο περιπτώσεις, οι βασικές που είχαμε μέχρι το 2010. Και τις αντιμετωπίζαμε με τον νόμο 3500 του 2006 περί ενδοοικογενειακής βίας. Όμως, από τότε έχουμε τα ναρκωτικά,
που έχουν μπει στην οικογένεια. Ναι, ναι. Με αποτέλεσμα να έχουμε αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του συζύγου, του ανδρός. Ναι, ναι. Μια και μιλάμε τώρα για γυναικοκτονίες, ναι, ναι, με τον οποίο όρο εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ, διότι έξω από την κοινωνία συγκεντρώνω τις πληροφορίες μου, την αντίδραση. Ο κόσμος έξω, ειδικά με τον νόμο περί προστασίας ζώων και το σκότωμα των ζώων, ναι, φυλακίζεται πιο πολύ ο δράστης από τους ανθρώπους. Από τους ανθρώπους όταν τελεί ανθρωποκτονία. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να δώσουμε αυτή τη διάκριση γιατί συμφωνείτε θα βγει η ελληνική κοινωνία και θα πει κοιτάξτε, η γυναίκα είναι ένα ζώο υποδεέστερο από τα σκυλιά ή τα γατιά που σκότωσε ο τάδε. Ναι, λοιπόν, αλλά δεν σκοτώνονται τόσοι πολλοί άνδρες. Γυναίκες σκοτώνονται, ναι, διαρκώς. Γυναίκες, δεν θα πρέπει εμείς επομένως, να προστατευτούμε. Επομένως, θα πρέπει να κρατήσουμε θα πρέπει, το δηλαδή, ποινικό προφίλ. Κάτι να σκεφτεί ο νομοθέτης εδώ. Το ποινικό προφίλ θα πρέπει να το κρατήσουμε, κατά την άποψή μου, μέσα στα ανθρωπιστικά όρια, ναι, ναι, και όχι στη διάκριση γυναίκα-άνδρες. Μέσα στα ανθρωπιστικά. Όποιος σκοτώνει άνθρωπο. Άρθρο 299. Μάλιστα. Έτσι. Εάν υπάρχουν ειδικές παρατηρήσεις βιαιότητας κλπ, θα πρέπει να τεθεί στο 299 μία άλλη παράγραφο, όπου η ποινή θα εκτίεται αυστηρότερα, ας είναι και ισόβια 18 ή 16 χρόνια με τις εκπτώσεις που γίνονται. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά θα, ναι, πρέπει να επισημάνουμε, επειδή αναφερθήκατε στο περιστατικό στο Αγίου Σαμαργύρος, ναι, ο νόμος που ίσχυε τότε ήταν ο νόμος 3500 του 2006, ναι, ναι, όπως είχε τροποποιηθεί μέχρι το 18, ναι, και στο άρθρο, να μου επιτρέψετε συνάδελφε, στο άρθρο 21, ναι, υπήρχε η λεγόμενη κοινωνική συμπαράσταση. Τι μας λέει λοιπόν αυτή η κοινωνική συμπαράσταση? Όταν το θύμα, ναι, ως επιτοπλίστων η γυναίκα, δεν έχουμε, ναι, ακούσει άνδρας να τρώει ξύλο από τη γυναίκα. Σημαίνει. Μπορεί να συμβούν. Αλλά δεν θα πήγαινε ένας άνδρας να το καταγγείλει. Από ντροπή νομίζω. Μόνο και μόνο. Λοιπόν, στο άρθρο 21 λοιπόν του νόμου 3500 λέει κοινωνική συμπαράσταση. Οι αστυνομικές αρχές που επιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους υποθέσεων ενδοοικογενικής βίας υποχρεούνται, εφόσον το ζητήσει το θύμα, να ενημερώσουν αυτό και τους παραπάνω φορείς παροχής, είναι όμιλοι, οργανισμοί που παρέχουν βοήθεια, διαβίωση, διανυκτέρευση και στην μητέρα και στο παιδί, αν υπάρχει, έτσι. Λοιπόν, ώστε να παρασκευθεί αμέσως η απαραίτητη κατά περίπτωση αρρωγή. Αρρωγή. Αυτό έχει τροποποιηθεί και λέει με το νόμο 5090, τον τελευταίο νόμο, τώρα του 24, κοινωνική συμπαράσταση. Στην παράγραφος 2, ναι, ναι, που, ισχύει, που, ισχύει, τροποποίησης, που ισχύει από 1 Ιουνίου. Υποχρεούνται οι αστυνομικές αρχές που επιλαμβάνονται ενδοοικογενειακών υποθέσεων, υποχρεούνται να ενημερώσουν αμελητή το θύμα. Αμελητή. Δηλαδή, η αστυνόμος ή η υπαστυνόμος που ήταν μέσα και πήγε, ναι, 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 έπρεπε να ενημερώσει αμελητή το θύμα για να προσφέρει κάθε βοήθεια. Και όχι να βγει έξω με το κινητό και να το θύμα η ίδια και να λέει να τηλεφωνεί να με συνδράσει, στείλτε μου το 100. Μια αρρωγή δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Που θα έπρεπε, δεν ξέρουμε τι έγινε και μέσα στο αστυνομικό τμήμα, εάν το θύμα πριν χτυπηθεί είχε ζητήσει να ενημερωθεί τι προστασία παρέχει η αστυνομική αρχή. Κοιτάξτε να δείτε, όταν πηγαίνει μια γυναίκα σε αυτή την κατάσταση και είναι συγκλονισμένη, ο άλλος είναι απ' έξω και νιώθει ότι κινδυνεύει, ναι, από στιγμή δεν σε στιγμή. Δεν είναι απ' έξω, έλεγε είναι στο σπίτι, αλλά ήρθε και τη χτύπησε πισόπλατα. Όχι, λοιπόν, ήρθε στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, ήρθε, κατέφτασε με το μηχανάκι. Λοιπόν, μπορεί και να μην έχει την, ας πούμε, την δυνατότητα να σκεφτεί έτσι το θύμα, να σκεφτεί, περιμένει από τον αστυνομικό να βοηθήσει. Ναι, αυτό, γι' αυτό λέμε, οι αστυνομικές αρχές από πλευράς ηθικού καθήκοντος, όχι νομοτυπικού καθήκοντος, το νομοτυπικό καθήκον είναι, θέλω βοήθεια να πει το θύμα,
της ενδοοικονικής βίας, θέλω βοήθεια και το ζητάω από την αστυνομική αρχή, μέσα εκεί που έκανε την καταγγελία. Πήγε, αυτό έκανε. Το ζήτησε. Το ζήτησε, φυσικά. Αν το ζήτησε, τότε έχουμε παράβαση της αστυνομικής αρχής. Μάλιστα. Αλλά με το νέο νόμο, που δεν ίσχυε εκείνη τη στιγμή, η αστυνομική αρχή, καθώς θα ακούσει θέμα ενδοοικονικής βίας, αμελητή πρέπει να ενημερώσει το θύμα τι βοήθεια. Ναι. Έφτασε στο σημείο και ο Πρωθυπουργός να πει ότι ακόμα και το 100 θα πρέπει να το μετατρέψουμε σε ταξί όταν κινδυνεύει μια ανθρώπινη ζωή, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση. Πρέπει να κρατάμε τα πρωτόκολλα. Έτσι, μπράβο, αυτό. Δεν πρέπει να κρατάμε το πρωτόκολλο, όπως είπε και ο κύριος Χιδάης. Για την αστυνομία. Όταν αντιλαμβάνονται ότι θα υπάρξει θέμα ενδοοικογενικής βίας, δηλαδή αυτεπαγγέλτος διοκόμενο, αδίκημα, πρέπει να επεμβαίνει. Έτσι, έτσι. Κύριε Σακά, δεν αντελήφθη ο αστυνομικός. Κάνατε μια ολοκληρωμένη και αναλυτική προσέγγιση. Γιατί δεν έχουν τιμόρφωση. Επιτρέψτε μου. Ναι, ακριβώς. Επιτρέψτε μου. Κύριε Χιρδάρη, θέλω να σας ρωτήσω, τώρα σε αυτό το θέμα που συζητάμε, τι ποινή θα έχει ο δράστης σε αυτή την περίπτωση που σκότωσε την κοπέλα αυτή την Κυριακή. Ποια ποινή έχει? Είναι η ισόβια κάθεξη, αν πάει για το θέμα της ανθρωποκτονίας σε ήρεμη. Σε μια κατάσταση. Ήρεμη ψυχική κατάσταση. Κατά τη λήψη της απόφασης και κατά την εκτέλεση. Αν όμως, κύριε Χιρδάρη, επικαλεστεί τις τοξικολογικές εξετάσεις που έχουν γίνει, που είδαν ότι έπαιρνε ουσίες και διάφορα άλλα, ναρκωτικές ουσίες δηλαδή, ή ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, ή ενδεχομένως να πει ότι έχει το ακαταλόγιστο, γιατί... Ότι είναι ανίκανο στο καταλογισμό. Ναι, ακριβώς. Θα θέλαμε να μας πείτε, δηλαδή, τις ποινές επί ακαταλογίστου σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Δεν καταλογίζεται η πράξη. Και εν βρασμό. Σε αυτή την περίπτωση. Όμως, τότε το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι χρειάζεται έναν εγκλεισμό σε κάποιο ίδρυμα κατάστημα. Αυτό είναι σε περίπτωση κακουργίας, γιατί μιλάμε για κακουργήμα. Πρέπει να είναι το 5 χρόνια, η οποία ο χρόνος μπορεί να παραταθεί. Αλλά θεωρώ ότι εδώ οι συνθήκες που τουλάχιστον ακούω είναι εξαιρετικά δύσκολες για να επιτευχθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Βέβαια, δεν ξέρουμε τη δικογραφία, αλλά υπολογίζω ότι ο τρόπος που τουλάχιστον κάνει κανείς έναν υπολογισμό ότι θα είναι δύσκολος ένας τέτοιο, δηλαδή να αυτά πάμε στο άρθρο 34 του ποινικού κώδικα για το καταλόγιστο της πράξης. Υπάρχει βέβαια και μειωμένη ικανότητα καταλογισμού, οπότε ο δράστης σε αυτή την περίπτωση του επιβάλλεται μειωμένη ποινή. Τώρα, είναι θέμα όμως αποδεικτικής διαδικασίας, αποδείξεων και ισχυρισμών, που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν ξέρουμε ούτε την απόδειξη, ούτε τους ακριβείς ισχυρισμούς του κατηγορουμένου. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Έχει το τεκμήριο της αθότητας, βέβαια. Έτσι. Ναι, που το τεκμήριο της αθότητας είναι ένα στοιχείο και υποστηριζόμενο και από την. Πρέπει να το σεβόμαστε και αυτό. Ναι, και από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γενικά και από την Ευρώπη, και πρέπει να υπάρχει πάντα και να μην υπάρχουν αυθαίρετες καταστάσεις. Έτσι δεν είναι, κύριε Χιβδάρη? Και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να σεβόμαστε. Είμαστε πολιτισμένη χώρα. Το θύμα, αλλά και του δράστη κανένας, πρέπει και ο δράστης έχει κάποια δικαιώματα, ή το τεκμήριο της αθωότητας μπορεί να έχει καταδικαστεί αμετακλήτως. Ναι. Πρέπει να γίνονται σεβαστά. Εκτός αν αποδεικνύεται περίτρανα ότι εκείνη τη στιγμή σκότωσε. Αυτό μόνο το δικαστήριο έχει δικαίωμα. Ναι, να το επιλύσει σωστά. Γιατί υπάρχουν πάντα και οι αιτίες και όλα αυτά που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αν το δικαστήριο δικάσει. Ναι. Και πει η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Α, ναι, βγαίνει γρήγορα. Όχι, πηγαίνει μέσα στη φυλακή. Και να σημειώσω. Όχι, βγαίνει γρήγορα. Δεν εκτείνει καμία ποινή όταν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Ναι. Πηγαίνει μέσα. Ναι. Λοιπόν, όταν δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Ναι. Όταν όμως έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, λένε ποινή φυλάκισης τόσο, αλλά είναι κύριος και είναι στο σπίτι του. Ο σαθώος. Ναι. Όχι ως αθώος. Αν καταδικαστεί δεν είναι αθώος. Το τεκμήριο αθώος. Σκεφτείτε όμως σκεφτείτε το θύμα που τον βλέπει να είναι έξω. Σκεφτείτε το θύμα. Γι' αυτό το έθεσα έτσι. Εγώ είχα τέτοιες περιπτώσεις
σαν εισαγγελέας ενδοοικονομικής βίας. Ναι, ναι. Και όπου ο αδερφός, τα λιώσια ήτανε, ναι, ναι. Όπου ο αδερφός, ψυχοπαθής όμως, mm-hmm. σκότωσε την αδερφή του με μαχαιριές. Λοιπόν, και είχα προτείνει σε αυτό, γιατί υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον ποινικό κώδικα, ναι, ναι. να νοσηλευθεί σε ψυχιατρική δημόσια κλινική και κατά τακτά χρονικά διαστήματα το δικαστήριο επανέρχεται και εξετάζει με ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη την πρόοδό του. Εάν θα συνεχίσει να κρατείται σε ψυχιατρική κλινική. Έτσι, έτσι. Γιατί πάντοτε πρέπει να δίνετε ευκαιρίες σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάντοτε. Ναι, αλλά η κοινωνία και η δικαιοσύνη πρέπει να σκύβει επάνω τους. Χρειάζεται όμως μία ψυχιατρική παρακολούθηση σε αυτά ναι, τα άτομα. Ναι, ναι. Σίγουρα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Κύριε Χιρδάρη. Σας ευχαριστώ πολύ και εμείς. Κύριε Σακά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Αγαπητοί τηλεθεατές.